Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμμετάσχω στο πρώτο φεστιβάλ μουσικής δωματίου που διοργανώνει η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το θέμα της συναυλίας είναι ο ρομαντικός περιηγητής και θα παίξω αρκετά έργα, ένα εκ των οποίων είναι και η σονάτα του Ludwig van Beethoven, έργο 27 νούμερο 2, η λεγόμενη σονάτα υπό το Σελινόφος. Είναι ένας τίτλος τον οποίο δεν τον έδωσε ο ίδιος ο Μπετόβεν, αλλά όπως και με αρκετά άλλα του έργα, άνθρωποι οι οποίοι ακούσανε αυτή τη μουσική, τους δημιουργήθηκαν πολλές εικόνες. Η έννοια της σελήνης, του σελινόφωτος, ήταν πολύ διαδεδομένη σαν τόσο λογοτεχνικός όσο και μουσικός τόπος το 19ο αιώνα και αυτή η σονάτα έγινε κατά κάποιο τρόπο σύμβολο του ρομαντικού περιηγητή, ο οποίος περιδιαβαίνει τη νύχτα και στοχάζεται ποιητικά. Ένα ακόμη έργο που θα μοιραστώ μαζί σας θα είναι η Φαντασία σε μορφή σονάτας του Franz Liszt από τα χρόνια προσκυνήματος. Και θα σας παίξω την σονάτα την οποία έγραψε, τη Φαντασία μάλλον την οποία έγραψε, διαβάζοντας εμπνεόμενος από την Θεία Κωμωδία του Δάντη. Ως περιηγητής και ο Liszt στην Ιταλία, ορμόμενος από την Θεία Κωμωδία του Δάντη, έγραψε αυτό το εξαιρετικά στιβαρό και εξαιρετικά βαθύ και βαρύ έργο για πιάνο, το οποίο συγκεφαλαιώνει την έννοια του ρομαντικού περιηγητή του 19ου αιώνα. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στις 8 η ώρα το βράδυ, στις 29 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα, και επειδή η συναυλία φαίνεται να είναι sold out, θα επαναληφθεί και στις 5 Φεβρουαρίου, την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή την μεθεπόμενη Δευτέρα, πάλι στο Αρχαιολογικό Μουσείο στις 8.